την επίλυση του προβλήματος της ονομασίας. Μια ονομασία, είπε ο κύριος Βαπούλιας, με γεωγραφικό προδιορισμό που θα ισχύει έναντι όλων. Και είναι η κόκκινη εθνική γραμμή που επιτρέπει στη γειτονική χώρα να διανύσει την απόσταση που τη χωρίζει από τις ευρωπαϊκές δομές. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Βαπούλιας. Ας μην αυταπατώνται ότι η Ελλάδα θα υποκύψει σε οποιαδήποτε πίεση. Η Ελλάδα, κατέληξε ο κύριος Βαπούλιας, προσέφερε ό,τι ήταν να προσφέρει. Εδώ οι βουλευτές, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου που εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία, ο κύριος Κωνσταντίνος Αμακώστας, ο κύριος Φελόπουλος από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ο κύριος Αβραμόπουλος, η κυρία Μπακογιάννη, που είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αναμένει τον κύριο Σαμαράς, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για να τιμήσουμε την παρουσία του. Είδαμε και τον κύριο Σαμαρά στην εξέδρα των επισήμων. Τιμώνουμε την παρουσία τους στις εορταστικές εκδηλώσεις και παράλληλα έχουν και μια σειρά επαφών. Πάοντας σε απευθείας μετάδοση από την ΕΤΡΙΑ και δορυφορικά μέσω της ΕΡΤ σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταδίδουμε τη σημερινή παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, με επικεφαλή στον αρχηγό ΓΕΘΑ, πτέραρχο Ιωάννη Γιάνκου, η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, του πυροβεστικού σώματος, του λιμενικού σώματος. Η σημερινή επέτειος φωτίζει τις ψυχές με τα συγκλονιστικά γεγονότα του έπους του 40 και μας προσφέρεται ως δωρεά για το δικό μας δρόμο προς την εθνική αυτογνωσία. Η 28 Οκτωβρίου 1940 είναι το λαμπρό ρώσιμο που μεταφέρει στο χρόνο διαχρονικές αξίες του πολέμου των Ελλήνων και μας καλεί σε μια διαρκή επαγρύπνηση. Κυρίες και κύριοι, στο βάθος η μουσική του Δήμου Θεσσαλονίκης που ανοίγει την παρέλαση και που θα καλύψει την παρέλαση των πολιτικών τμήματων που παίρνουν μέρος στη σημερινή μεγάλη γιορτή. Η μουσική του Δήμου Θεσσαλονίκης, με μια σημαντική πολιτική προσφορά στα δρόμενα της πόλης, σε εκδηλώσεις, σε πανηγύρεις, σε τελετές, ψυχαγωγεί τους πολίτες σε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις. Κάνει την εμφάνιση στον χώρο της παρέλασης με θερμά χειροκροτήματα από το συγκεντρωμένο πλήθος και μάλιστα λέγαμε ότι ο καλός καιρός έχει βοηθήσει σημαντικά στη μεγάλη προσέλευση, όπως κάθε χρόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη πολίτες, άνδρες, γυναίκες, κυρίες και μικρά παιδιά προσέρχονται για να καμαρώσουν, να χειροκροτήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής σ' όσους θυσιάστηκαν, για αυτούς που αγωνίστηκαν ενάντια στον φασισμό και στον ναζισμό. Των προγόνων μας παραμένει ζωντανό και δείχνει το ιερό μας χρέος απέναντι στην πατρίδα και ας πέρασαν από τότε 69 ολόκληρα χρόνια. Είναι μια μεγάλη στιγμή για την ιστορία του έθνους, ιστορία που έγραψαν οι προγονοί μας στην Αλβανία κατ' όπου αντίξωες συνθήκες ενάντια στις δυνάμεις του ιταλικού φασισμού και του άξονα. Με περισσή συγκίνηση αλλά και υπερηφάνεια γιορτάζουμε σήμερα την 69η επέτειο του θρηλυκού όχι που αντέταξε ο λαός μας κατά των φασιστικών δυνάμεων του άξονα. Γιορτάζουμε και τιμούμε το έπος του ελληνικού λαού που αν και ήταν αντιμέτωπος με αριθμητικά υπέρμετρες δυνάμεις του φασισμού, ανέτρεψε τη λογική των αριθμών και έγραψε χρυσές σελίδες δόξας και ηρωισμού, σηματοδοτώντας ένα λαμπρό ορόσημο στον τιτάνιο αγώνα των ελεύθερων λαών ενάντια στην φασιστική λέλαπα και τη βαρβαρότητα. Παρέλαση που έχει αρχίσει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Η μουσική του Δήμου Θεσσαλονίκης που πρόσφατα γιόρτασε τα 70 χρόνια μουσικής προσφοράς με αξιόλογους μουσικούς.
Στο βάθος η ανάπηρη πολέμου. Οι ζωντανοί ήρωες που θυσίασαν τη ζωή τους ακροτηριάστηκαν για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Αποτείουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής. Όρθιοι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι άλλοι επίσημοι τιμούν τους ήρωες του 1940. Είναι υποχρέωση στους σπουδαίους αυτούς πολεμιστές να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη του έθνους, αλλά και ευλαβικά να τιμήσουμε όσους θυσιάστηκαν στα πεδία των μαχών. Οι ηρωικές αναμνήσεις ξαναζωντανεύουν σήμερα και μας θυμίζουν τις περιστάσεις, τις εποχές και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν. Είδαμε τους ανάπηρους πολέμου πάνω σε αμαξίδια και τώρα ο Σύλλογος Κομάντος 1974. Όρθιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι άλλοι επίσημοι αποτείουν φόρο τιμής, όπως σας ανέφερα, χειροκροτούν τους ανάπηρους πολέμου. Αυτούς που έζησαν και κάποτε αναρωτιέται κανείς τι θα σκέφτονται τούτες τις στιγμές, τούτες τις ώρες οι άνθρωποι αυτοί που έζησαν τον πόλεμο του 40, ακροτηριάστηκαν και σήμερα είναι εδώ. Μια ζωντανή απόδειξη της γενναιότητας, της ψυχής και της αυταπάρνησης. Τους τιμούμε, τους χειροκροτούμε και αισθανόμαστε περήφανοι. Το τμήμα των κομάντος του 1974 με την στολή του Λοκατζή, στολή παραλλαγής, μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Η απόγονη των Μακεδονομάχων με την ελληνική σημαία. Ο εορτασμός συντηρείται και στο μέλλον λόγω της σπουδαιότητας των ιστορικών γεγονότων που δεν αφήνουν τις επετείους να χάσουν το νόημά τους ή να ξεθοριάσουν, κυρίες και κύριοι. Οι απόγονοι των Μακεδονομάχων κρατούν το τιμμένο λάβαρο που γράφει εν τούτο νίκα. Φορούν την έδοξη στολή γεμάτη περηφάνεια και χάρη. Μεταφέρουν το μήνυμα του μακεδονικού αγώνα που για μας τους Έλληνες είναι πλέον εθνικό ευαγγέλιο. Είναι η αποκάλυψη εκτός των άλλων της ελληνικότητάς μας. Είναι η ζωή και το φως. Στο λάβαρο προβάλλει πάντα η μορφή του Παύλου Μελά, του αγνού ιδεολόγου, του παλικαριού που θυσιάστηκε για τη σωτηρία της Μακεδονίας. Ο Παύλος Μελάς ζει στην αιωνιότητα και μας οδηγεί στους αγώνες του έθνους για την αλήθεια και το δίκαιο. Ακολουθούν τα υπόλοιπα τμήματα με τις παραδοσιακές φορεσιές. Μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, ο ελληνικός ερυθρός σταυρός, η μεγάλη προσφορά σε όλους τους αγώνες του έθνους με τις έρυθρες σταυρίτσες, τότε στα βουνά της Αλβανίας και τώρα δίπλα στον πολίτη, προσφέρουν ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Συμμετέχουν στη σημερινή παρέλαση με αντιπροσωπευτικό τμήμα. Ο ελληνικός ερυθρός σταυρός, μετά από 132 χρόνια ιστορίας του, έχει συνδέσει το όνομά του με τη σημερινή ημέρα, όταν εθελόντριες αδερφές προσέφεραν τις ανεκτίμητες υπηρεσίες στο μέτωπο του πολέμου. Παρόν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της πατρίδας μας, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, με κέντρο πάντα τον άνθρωπο. Σήμερα παρελάβουν εθελοντές από τα τρία εθελοντικά σώματα της νοσηλευτικής, της κοινωνικής πρόνοιας και των Σαμαριτών διασωστών. Πολυδιάστατο έργο με κύριους άξονες, την νοσηλευτική φροντίδα, την κοινωνική πρόνοια, τη στήριξη και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες διάσωσης, τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα πολιτικά τμήματα του Ερυθρού Σταυρού με τους διασώστες, Σαμαρίτες διασώστες, όπως αναφέραμε, και βρίσκονται πάντοτε κοντά στον άνθρωπο ανά πάση και ώρα.
σπουδαίο το έργο, τους χειροκροτεί. Ο κόσμος τους αξίζει. Είναι μια μεγάλη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Οκτωβρίου 1940, το έπος του 40, το έπος της Εθνικής Αντίστασης, ο αγώνας των Ελλήνων στα βουνά της Πίνδου και στις οροσειρές της Αλβανίας, που επί μήνες αντιστάθηκαν ηρωικά, πλημμύρισε όλο τον κόσμο με αισθήματα θαυμασμού για τους άνδρες και τις γυναίκες. Εδώ το τμήμα της Εθνικής Αντίστασης, αγωνιστές για την ελευθερία της πατρίδος. Το 1940 περνούν καμπαρωτοί μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, κρατώντας την ελληνική σημαία και το λάβαρο της Εθνικής Αντίστασης. Σπάνια συναντά κανείς στις σελίδες της ιστορίας παραδείγματα παρόμοιας υπεράνθρωπης ψυχικής αντοχής. Η ηρωική αντίσταση των Ελλήνων έγινε παράδειγμα για όλους τους λαούς της Ευρώπης που βρισκόταν ήδη κάτω από την καταπίεση της ναζιστικής και φασιστικής θηριωδίας. Εδώ το τμήμα της Εθνικής Αντίστασης μπροστά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 28 Οκτωβρίου 1940, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Στις μέρες μας η ειρήνη και η σταθερότητα είναι βαθιά ριζωμένες και αυτονόητες μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, στο οποίο η πατρίδα μας είναι και αυτή βαθιά ριζωμένη. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία της προσπάθειας για τη μετατροπή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης σε μια περιοχή διακρατικής οικονομικής συνεργασίας, πολιτισμικού διαλόγου, φιλίας των λαών. Τα λόγια ανήκουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, που βρίσκεται από προχθές στη Θεσσαλονίκη και τιμά με την παρουσία του τις εορταστικές εκδηλώσεις. Αντιπροσωπεία τμήματων του Συλλόγου Αχέπανς, Μέγας Αλέξανδρος, Θυγατέρες Πενελόπη, όπως ονομάζονται, μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, παίρνουν μέρος στη σημερινή παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και στους δέκτες σας, ο Όμιλος Βρακοφόρων της Κρήτης. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να τιμήσουν τους αγώνες που έδωσαν οι πρόγονοί τους. Οι Κρήτες, σύμφωνα με την ιστορία και όσοι γνωρίζουν, το καταθέτουμε, έδωσαν το δικό τους αγώνα εδώ, στην Μακεδονία. Θυσιάστηκαν και είναι υπερήφανοι οι απόγονοί τους. Σήμερα συμμετέχουν στην παρέλαση για την 28 Οκτωβρίου 1940 με παραδοσιακές στολές, με τις βράκες, είναι ο σύλλογος των βρακοφόρων. Άρρηκτοι δεσμοί Μακεδονίας και Κρήτης σε όλους τους αγώνες του έθνους. Μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, οι νέες και οι νέες της Κρήτης παρελάβουν με καμάρι, με λεπεντιά, όπως πρέπει σε κάθε κριτικό. Το Λύκειο Ελληνίων Θεσσαλονίκης συμμετέχει στον εορτασμό με τμήματα κοριτσιών ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. Η σημειοφόρος είναι με φορεσιά γυδά και το τμήμα εθελοντριών νοσοκόμων, το οποίο έδρασε στον πόλεμο του 1940-1944, είναι φορεσιά από εκείνη την εποχή. Στο διακριτικό του γνώρισμα της φορεσιάς είναι ο μπλε σταυρός. Οι εθελόντριες νοσοκόμες του τμήματος του Λυκείου Ελληνίδων, που έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών και ιδρύθηκε το 1939. Ακολουθεί η πυροτική εστία, που ιδρύθηκε το 1940.
Μέχρι και σήμερα από τότε, ανελιπώς, τα στελέχη της, τα μέλη της, συνεχίσουν την εθνικοκοινωνική δράση τους και αποτελούν ένα πατριωτικό πολιτιστικό σωματείο μη και ουσκοπικό χαρακτήρα. Συμμετέχουν στη σημερινή παρέλαση, τιμούν τους προγόνους στα βουνά της Ηπείρου, τους αγώνες και τις θυσίες για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τους συμπατριώτες του Ηπειρώτες, από την εξέδρα των επισήμων παρακολουθεί με καμάρι μαζί με τους άλλους επισήμους τη σημερινή παρέλαση και τα νιάτα. Ομοσπονδία Μικρασιατικών Σωματείων που συμμετέχει στη σημερινή παρέλαση. Οι εκπρόσωποι του συλλόγου, νέοι και νέες με παραδοσιακές φορεσιές από τη Μικρά Ασία, την ιστορία, το δράμα αλλά και τους αγώνες. Ακολουθεί η Κυπριακή Εστία και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού Σερών. Με παραδοσιακές φορεσιές, νέοι και νέες, με καμάρι, μπροστά από την εξέδρα των επισήμων συμμετέχουν στη σημερινή παρέλαση. Είναι ο πολιτισμός, είναι η διατήρηση, με τα ήθη και τα έθιμα που κρατούν ζωντανή την ιστορία του ελληνικού έθνους και στις νεότερες εποχές. Ο Σύλλογος 12 νησίων Βόρειας Ελλάδας με τις βράκες, τις παραδοσιακές φορεστές συμμετέχουν στη σημερινή παρέλαση. Κυρίες και κύριοι, με τη σημερινή παρέλαση κορυφώνονται οι ορδεστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του ιστορικού όχι. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στο μήνυμά του τονίζει μεταξύ άλλων: η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου είναι μια στιγμή της ιστορίας που κατέδειξε τη δυνατότητά μας να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας όταν διακυβεύονται οι αξίες μας, η αξιοπρέπειά μας, η ίδια μας η υπόσταση. Το όχι του 1940 έχει υψηλό κόστος. Δημιούργησε όμως ένα ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο. Σήμερα είμαστε υπερήφανοι, τονίζει ο κ. Παπανδρέου, για αυτή την ιστορία. Είναι η πηγή της δύναμης να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για την καλύτερη ζωή, για μια ισχυρή και ανεξάρτητη Ελλάδα. Όπως είναι γνωστό, έχουμε ακόμη να αγωνιστούμε και να πετύχουμε πολλά. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο γενικευμένης κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε όλοι, αλλά ταλανίζει περισσότερο τους πιο αδύναμους, τονίζει ο κ. Παπανδρέου. Στους δέκτες σας, η Εύξηνος Λέσχη Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα των προσφύγων τη Θεσσαλονίκη. Δεσμένοι θερμοί πόντοι, οι ιδρυτές της δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε η αρχαιότερη και μεγαλύτερη αυτή οργάνωση των ποντίων να δρά αδιάλειπτα στον πολιτιστικό, κοινωνικό και μορφωτικό τομέα, σε τρόπο που καταξιώνει ένα ζωντανό τμήμα του ελληνικού λαού και δικαιώνει καθημερινά τα οράματα των ιδρυτών της. Η Εύξηνος Λέσχη Θεσσαλονίκης με το τμήμα τα Ποντιόπουλα με τις παραδοσιακές φορεσιές. Πόντι, αυτό το δυναμικό στοιχείο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο που δημιουργεί, διαπρέπει και προσέφερε και προσφέρει πάντοτε στο έθνος. Ακολουθούν τα υπόλοιπα τμήματα. Είναι ο Σύλλογος Ευρυτάνων το Βελούχι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων με τη Θρακική Εστία.
Συνεχίζουμε με το μήνυμα του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου για τη σημερινή επέτειο, ο οποίος καταλήγει: είναι μάχες δύσκολες, όμως θα τις δώσουμε και αυτές όλοι μαζί, ώστε να βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση. Με πίστη στις αστήρευτες δυνατότητες της χώρας μας, χτίζουμε μια Ελλάδα με παρουσία και κύρος, μια κοινωνία δικαιοσύνης με πολίτες ισχυρούς, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο μήνυμά του για τη σημερινή ημέρα τονίζει: σήμερα η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα καλούνται να πούν ένα ηχηρό όχι στα κελέσματα της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων για μια εθνική αιμοψυχία και ταξική συνεργασία. Καλούνται να πούν όχι στην αντιλαϊκή πολιτική του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους νατοϊκούς εξοπλισμούς, στη συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και σχεδιασμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι το όχι του 1940 αποτελεί πηγή έμπνευσης και σήμερα, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά που πρέπει να κρατήσει ζωντανή την ιστορική μνήμη της εθνικής αντίστασης και των οραμάτων για ελεύθερη πατρίδα και πανανθρώπινη ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, πάονται σε απευθείας μετάδοση από τη μονάδα εξωτερικών μετάδοσεων της ΕΡΤ3. Η παρέλαση μεταδίδεται και ραδιοφωνικά, δορυφορικά, μέσω του 102 FM, του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας. Και σε μήνυμά τους για τη σημερινή επέτειο, οι οικολόγοι πράσινοι επισημαίνουν ότι σε κάθε εποχή διαμορφώνονται διαφορετικά ερωτήματα, στα οποία οφείλουμε να ανταποκριθούμε με μεγάλα ναι ή μεγάλα όχι. Ένα σύγχρονο και ξεκάθαρο όχι πρέπει να πούμε στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στην αλλαγή του κλίματος, στη διαφθορά, την κυριαρχία ρατσιστικών και ξενοφοβικών αντιλήψεων, στην αντιμετώπιση της μεταναστεύσης και του ασύλου, τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας, είτε σε διακρατικές σχέσεις είτε σε κοινωνικές, αλλά και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, καταλήγει το μήνυμα των οικολόγων πράσινων. Πάοντες από τη Θεσσαλονίκη και την παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση την παρέλαση των πολιτικών τμήματων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Θεσσαλονίκη γιόρτασε και γιορτάζει την τριπλή επέτειο, τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο, την απελευθέρωση της πόλης του 1912 και την εθνική παλιγενεσία του 1940. Οδεικνύει τους σύγχρονους δρόμους της προσήλωσης στα ιδανικά, στις αρχές και τις αξίες των Ελλήνων αγωνιστών που αντιστάθηκαν, πολέμησαν με τη ζωή τους και υπηρέτησαν το δικαίωμα να ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Χιλιάδες κάτοικοι εδώ, στην Παλιακή Λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, που ζουν από κοντά τις εορταστικές εκδηλώσεις και εμπνέονται από τα μηνύματα των προγόνων μπροστά στις προκλήσεις της καθημερινότητας αλλά και της παγκοσμιότητας. Κάθε λαός έχει τη δική του μικρή ή μεγάλη ιστορία. Ο δικός μας τόπος, η Μακεδονία μας, η γη του Αριστοτέλη, είναι ποτισμένη με αίμα και δάκρυα αιώνων. Η ελευθερία δεν μας παραχωρήθηκε, δεν μας την προσέφερε κανείς. Την κατακτήσαμε με πόνο και θυσίες. Ο μακεδονικός αγώνας, οι αγώνες του 1912 και 1913, το έπος του 1940, η εθνική αντίσταση, είναι τα λαμπρότερα παραδείγματα του υπερήφανου λαού μας στη σύγχρονη ιστορία του, της υπερήφανης Ρωμιοσύνης. Γενναίες με παραδοσιακές φορεσιές, αντιπροσωπευτικά τμήματα από όλη τη χώρα παίρνουν μέρος στη σημερινή παρέλαση με καμάρι και υπερηφάνεια. Τιμούν τους προγόνους μας. Τιμούν όλους αυτούς που θυσιάστηκαν. Η Μακεδονία στην μακραίων ελληνική ιστορία αποτέλεσε την πύλη και τον θώρακα της Ελλάδος. Έμελε να μείνει έξω από τα όρια του ελληνικού κράτους που δημιουργήθηκε από την Επανάσταση του 1821. Χρειάστηκε ο σκληρός μακεδονικός αγώνας για να διατηρηθεί η ελληνικότητα αυτής της γης και να προετοιμαστεί το έδαφος για την οριστική λύση που έδωσε η γενιά του 12. Τιμούμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και αποτελούν σταθμό όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, γιατί κατάφεραν
να πετύχουν μεγάλη νίκη κατά του φασισμού. Κατάφεραν οι λίγοι έναντι των πολλών με τις υπέρμετρες δυνάμεις να αποκρούσουν και να μην επιτρέψουν τον ξένο εισβολέα. Πλάνα από τους, από τα τμήματα των πολιτικών οργανώσεων με την θρακική εστία που είδαμε μπροστά να περνά από την εξέδρα των επισήμων. Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, του 1940 είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην ιστορία του σύγχρονου ελληνισμού. Το όχι των Ελλήνων ήταν ένα ηχηρό όχι στον φασισμό, στον ολοκληρωτισμό, στον αυταρχισμό και την υποκρισία. Συμβολίζει τον αγώνα της υπέρβασης των δυνατών, του ανθρώπου για την υπόστασή του, τις αξίες του, την ελευθερία του, την αξιοπρέπειά του. Οι Έλληνες πλήρωσαν υψηλό κόστος, αλλά δημιούργησαν ένα μεγάλο ιστορικό κεφάλαιο. 69 χρόνια μετά τιμούμε τους αγωνιστές της ελληνικής αντίστασης, αποτείουμε την πρέπουσα τιμή και ξαναθυμόμαστε τις αξίες για τις οποίες πολέμησαν. Την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά. Σήμερα καλούμαστε να πούμε ένα ηχηρό όχι στην τοπάθεια, στην ανασφάλεια, στο φόβο. Καλούμαστε να αγωνιστούμε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, στην πολιτική. Η Παγκρίτια Αδελφότητα Μακεδονίας μπροστά από την εξέδρα των επισήμων με δύο τμήματα. Είναι το αρχαιότερο σωματείο της Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1917. Αντιπροσωπεύοντας χιλιάδες κριτικούς που ζουν στο βορειοελλαδικό χώρο, συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα εθνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων, προβάλλοντας την Κρήτη, τη λεβεντογένα Κρήτη και την ιστορική διαδρομή της ανάμεσα στους αιώνες. Όπως λέγαμε και στην αρχή, οι Κρήτες είναι άρρηκτα δεμένοι με τους Μακεδόνες, καθώς συμμετείχαν στους αγώνες για την ελευθερία και την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Είναι σήμερα εδώ, αντιπροσωπεύοντας το τμήμα και τιμά τις εορταστικές εκδηλώσεις. Η Παλαιστινιακή Ένωση Θεσσαλονίκης Λέσβος, έτος ίδρυσης 1925. Με τις παραδοσιακές φορεσιές, μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ένα γενικό πλάνο από το χώρο της παρέλασης που έχει κατακτηστεί από χιλιάδες πολίτες της Θεσσαλονίκης αλλά και από τους γύρω νομούς με νέους και νέες που ήρθαν για να χειροκροτήσουν συγγενικά τους πρόσωπα αλλά και να αποτίσουν χώρο τιμής στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν που δεν βρίσκονται σήμερα μαζί μας για το υπέρδο του αγαθού της ελευθερίας. Αν επισήμων βρίσκονται οι ανάπηροι πολέμου, ακροτηριασμένοι. Είναι αυτοί που βρίσκονται ακόμη στη ζωή και νιώθουν διπλή υπερηφάνεια τόσο για τους αγώνες που έδωσαν, όσο και για τη σημερινή επέτειο που τους τιμούν και τους χειροκροτούν για την μεγάλη εκείνη προσπάθειά τους που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην παγκόσμια ιστορία. Συνεχίζεται η παρέλαση των πολιτικών τμήματων, συλλόγων και οργανώσεων, η Ένωση Ρουμελιωτών Βορειοελλάδος με τον Αθανάσιο Διάκο στο λάβαρό τους. Συμμετέχει στη σημερινή παρέλαση. Για την ιστορική επέτειο, την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940, την οποία γιορτάζουμε για να αποδώσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνη
στους γενναίους υπερασπιστές των συνόρων μας και τους αγωνιστές, για να τιμήσουμε τους αθάνατους νεκρούς και τους ηρωικούς της γενιάς του 40, οι οποίοι κατάφεραν να αντισταθούν χωρίς να υπολογίσουν τον τρομακτικό κίνδυνο, την θεωρούμενη μέχρι τότε ακατάβλητη ισχύ του άξονα που επιβουλεύθηκε την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Ο δικτάτορας της τότε φασιστικής Ιταλίας, Μπενίτο Μουσουλίνι, έχοντας κατά νου την ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και διακηρύσσοντας από το 1922 ότι έβλεπε να διαγράφεται στον Ιταλικό ουρανό μια αναγεννόμενη αυτοκρατορία των Κεσάρων, κατέκτησε χωρίς πολλές δυσκολίες την Αιθιοπία και τον Απρίλιο του 1939 την Αλβανία. Στη συνέχεια, για να μην υστερεί απέναντι στους Γερμανούς, έστρεψε την προσοχή του στην Ελλάδα. Μετά από μια σειρά προκλήσεων που κορυφώθηκαν με τον τορπιλισμό του καταδρομικού Έλλη στις 15 Αυγούστου του 1940 μέσα στο λιμάνι της Τίνου, ανήμερα της γιορτής της Μεγαλόχαρης, φτάσαμε στο ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Είναι η ώρα 5 τα χαράματα, γράφουν οι πολιτικοί αναλυτές. Ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα χτυπά την πόρτα του Έλληνα Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά και χωρίς περιστροφές του λέει: «Η κυβέρνησή του θέλει να παραχωρηθούν ορισμένες περιοχές της πατρίδος μας». Ο Πρωθυπουργός τον ρωτάει ποιες είναι αυτές και αυτός το απαντά ότι δεν τις γνωρίζει και συμπληρώνει ότι αν η απάντηση είναι αρνητική, στις 6:30 τα ιταλικά στρατεύματα που είναι στην Αλβανία θα περάσουν τα σύνορα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εκφράζοντας όλο τον ελληνικό λαό απανταχού της γης, απαντά με το ιστορικό όχι. Τη σταθερή θέληση του έθνους για τον υπερπάντων αγώνα και την απόλυτη πίστη για την τελική νίκη, το Γενικό Στρατηγείο ανήγγειλε στον ελληνικό λαό και σε όλο τον κόσμο με λιτό, λακωνικό ανακοινωθέν: «Οι ιταλικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινή σήμερα τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι ημέτερες δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους». Ο αγώνας των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι, εξέπληξε όλο τον κόσμο και υποχρέωσε τους συμμάχους να ομολογήσουν ότι στο μέλλον δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Το όχι της Ελλάδος δεν ήταν μόνο μια θαραλέα απάντηση στην ένοπλη βία. Η 28 Οκτωβρίου 1940 αποτελεί σταθμό της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας για πολλούς λόγους και ιδιαίτερα γιατί δόθηκε η μάχη όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και όλου του πολιτισμένου κόσμου και ανέτειλε η ελπίδα για την τελευταία νίκη των συμμαχικών δυνάμεων. Διέλυσε το μύθο για το αίτητο και την παντοδυναμία του άξονα, αποκάλυψε την τρωτότητά του και δημιούργησε προϋποθέσεις και συνθήκες για την κατάρρευσή του. Κατάφερε θανάσιμο πλήγμα σε έναν από τους εταίρους του άξονα, την Ιταλία, που τότε δεν συνήλθε από την Ήττα στη Βόρεια Ήπειρο, αλλά αχρηστεύθηκε σαν εμπόλεμη δύναμη και κατέστησε τον άξονα ανάπηρο. Σε απευθείας μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη και από την Ελλάδα μέσω δορυφορικά σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Με τη σημερινή μεγαλειώδη παρέλαση των πολιτικών και στρατικών τμήματων κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του ιστορικού όχι. Από την εξέδρα των Ελυσίμων, τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των κομμάτων, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ωπακώστας, που εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία, η μουσική του Παπαφίου μπροστά από την εξέδρα των Επισήμων, το μεγάλο αυτό ίδρυμα που ανέθρεψε και μεγάλωσε το
παιδιά που διακρίθηκαν στον πολιτικό στίβο, στην κοινωνία και προσέφεραν στο κοινωνικό σύνολο. Θερμές οι εκδηλώσεις από το συγκεντρωμένο πλήθος. Βλέπετε, είναι χιλιάδες οι κάτοικοι που έχουν έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Η μπάντα λοιπόν από το Παπάφιο Ίδρυμα που συμμετέχει στη σημερινή παρέλαση και τα αντιπροσωπεύτικα τμήματα στο βάθος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθητών, σημεοφόρων και αντιπροσωπευτικών τμήματων που συμμετέχουν στην παρέλαση, τα μαθητικά νιάτα, οι αυριανές ελπίδες και το μέλλον του έθνους. Με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 έχουμε το δικαίωμα να είμαστε υπερήφανοι αλλά και την ιερή υποχρέωση να γονατίσουμε με ευλάβεια, στρέφοντας τη σκέψη μας προς δόξαν και τιμήν και μνήμη αιώνια των ηρωικών νεκρών που με το αίμα τους έγραψαν το βόρειο-υπηρετικό έπος. Την πάντα του Παπάφιου Ιδρύματος παιανίζει εμβατήρια. Εμβατήρια που εκείνη την εποχή εμψύχωναν τους Έλληνες στα κακοτράχαλα βουνά της Αλβανίας που έδιναν τον άνισο αγώνα και τελικά κατάφεραν να κρατήσουν τα πάτρια εδάφη ψηλά τη σημαία και να διατηρήσουν την ελευθερία της πατρίδος. Οφείλουμε σαν συνεχιστές του έργου τους να θυμόμαστε ότι με την ενότητα και την εθνική ομοψυχία θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία όπως τότε οποιαδήποτε απειλή, θα ασφαλίσουμε την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της πατρίδος μας όποτε και αν χρειαστεί. Αντιπροσωπεία μαθητών από γυμνάσια και λύκεια της Θεσσαλονίκης, δημόσια και ιδιωτικά, με την καλανόλευκη στα χέρια. Μεγάλη τιμή, υπέρτατο το χρέος, καμάρι και υπερηφάνεια για τους νέους που συμμετέχουν στη σημερινή παρέλαση. Σε άψογο σχηματισμό, μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Από τι φορώ τιμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς περνάει η ελληνική σημαία μπροστά του. Χειροκροτούν οι επίσημοι, τα μαθητικά νιάτα. Η 28 Οκτωβρίου 1940, κυρίες και κύριοι, είναι μια επέτεια, ένας θρύλος, μια μνήμη και ένα χρέος. Δύο είναι μεγάλες επέτειες του ελληνικού έθνους. 25 Μαρτίου που μας θυμίζει τη Μεγάλη Επανάσταση ενάντια στον Τούρκο κατακτητή και 28 Οκτωβρίου που μας θυμίζει την άμυνα στην Ιταλογερμανική φασιστική επιδρομή. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε, όπως είναι γνωστό, το Σεπτέμβριο του 1939. Οι Ιταλοί από καιρό προκαλούσαν διάφορα επεισόδια με αποκορύφωμα τον τορπιλισμό, όπως αναφέραμε, του πολεμικού πλοίου Έλλη. Για 4 σχεδόν χρόνια οι Έλληνες υπέφεραν από την πείνα, τις στερήσεις αλλά και από βασανιστήρια και εκτελέσεις. Πολύ σύντομα όμως οι Έλληνες ξαναβρήκαν τη δύναμη να επαναστατήσουν ενάντια στην εισβολέα. Οργανώθηκαν με αντάρτικες ομάδες στα βουνά, τύπωσαν παράνομες εφημερίδες, ενώ πολλοί διέφυγαν στην Αίγυπτο όπου δημιουργήθηκε ένας νέος ελληνικός στρατός που πολέμησε μαζί με τους άλλους συμμάχους μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδος. Το όχι είναι το μέγιστο κατόρθωμα της ενότητας και αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Είναι σταθμός με βαθύ νόημα γιατί θα συμβολίζει αιώνια την πάλη του δίκαιου με το άδικο, την πάλη για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 28 Οκτωβρίου θα παραμείνει πάντα μια ζωντανή δύναμη και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Είναι χρέος και καθήκον μας να θυμόμαστε τις θυσίες των προγόνων. Με συγκίνηση θυμόμαστε και τιμούμε τους ηρωικούς
προγόνους που αψήφισαν το θάνατο και έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για την ελευθερία της ακριβής και πολύ αγαπημένης πατρίδας μας. Στο βάθος το τμήμα του σώματος Ελληνίδων οδηγών που συμμετέχει και φέτος για μια ακόμη χρονιά στην παρέλαση με μικρούς και μεγάλους τα στελέχη της που έχουν μια τεράστια κοινωνική προσφορά. Συμμετέχουν σε πολιτικές εκδηλώσεις και αναπτύσσουν δραστηριότητες με γνώμονα πάντοτε τη βοήθεια στον συνάνθρωπο. Συμμετέχουν στη σημερινή παρέλαση θερμά χειροκροτήματα για τους νέους που υπηρετούν τον οδηγισμό, που έχει σαν στόχο την κοινωνική προσφορά. Κυρίες και κύριοι, με υπερηφάνεια θαυμάζουμε το σθένος, τη λεβεντιά, τη φιλοπατρία και το φιλότιμο που έδειξαν απέναντι σε πολύ ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και απέναντι στο φασισμό. Οι πρόγονοί μας, οι ήρωες, όπως τους χαρακτήρισαν οι ιστορικοί, για τη μεγάλη αυτή νίκη απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις, καθώς αγωνιζόμασταν για την ελευθερία της πατρίδος. Τα παιδιά με το σύνδρομο Down του Συλλόγου Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο τα τελευταία 10 χρόνια κάνουν μια συγκινητική παρουσία, συμμετέχουν στην παρέλαση, ο κόσμος τους χειροκροτεί, τους θαυμάζει για τη γενναιότητα της ψυχής με την παρουσία τους στην σημερινή παρέλαση. Η μπάντα των προσκόπων της Θεσσαλονίκης το σώμα Ελλήνων προσκόπων νέοι και νέες συμμετέχουν στην σημερινή παρέλαση. Τιμούν και λαμπρύνουν με την παρουσία τους τη σημερινή επέτειο, οι νέοι και οι νέες. Ήρθαν από διάφορα σημεία της χώρας για να συμμετάσχουν στην παρέλαση, αλλά και να παρακολουθήσουν πολύ με τις οικογένειές τους τη σημερινή παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Θεσσαλονίκη, γιορτινή και ενωμένη όπως κάθε χρόνο, γιορτάζει τις μέρες αυτές με χαρά και υποχρέωση τις εθνικές επετείους της 26ης και 28ης Οκτωβρίου 1940. Το τμήμα των σχολικών τροχονόμων συμμετέχει στη σημερινή παρέλαση, μια σημαντική προσφορά, ιδιαίτερα για τα παιδιά των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων. Ένας νέος θεσμός με πλούσια και μεγάλη κοινωνική προσφορά, οι σχολικοί τροχονόμοι έχουν την επιτήρηση τόσο των μικρών μαθητών, αλλά και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας έξω από εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία. Λέγαμε, κυρίες και κύριοι, ότι η Θεσσαλονίκη είναι το επίκεντρο των νεοτραστικών εκδηλώσεων. Αισθάνεται και πάλι μια εθνική υπερηφάνεια για τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό και το δυναμισμό του λαού της στα μεγάλα γεγονότα του 40. Ιστορικά γεγονότα που θα προκαλούν πάντα στην ψυχή μας τα μεγάλα αισθήματα που κατήχαν τους άξιους προγόνους μας, που ενωμένοι ξεκινούσαν για να γράψουν μια από τις πιο λαμπρές
της ιστορίας μας. Και στο βάθος κάνει την εμφάνισή της η ομάδα διάσωσης, η ελληνική ομάδα διάσωσης, με τα μηχανοκίνητα τμήματά τους, τα στελέχη, τα μέλη, άνδρες και γυναίκες, με την τεράστια κοινωνική προσφορά, ανά πάσα στιγμή, όλο το 24ωρο, βρίσκονται έτοιμοι να προσφέρουν προς τον συνάνθρωπο, σώζοντας ανθρώπινες ζωές. Είναι σημαντικό και πολυσχηδές το έργο τους. Τους χειροκροτούμε. Είναι η μεγαλύτερη και πιο γνωστή μη κυβερνητική οργάνωση έρευνας και διάσωσης στην Ελλάδα, με ανθρώπινο δυναμικό πάνω από 3.000 εθελοντές. Διαθέτει ασθενοφόρο, ειδικό διασωστικό όχημα από μαζικές καταστροφές, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, σκάφη για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις, οχήματα χιονιού, οχήματα 4x4 και με ένα τεράστιο και άριστο κέντρο επικοινωνιών σε όλη την Ελλάδα. Συμμετείχε σε διεθνείς αποστολές, όπως το βομβαρδισμό της Σερβίας, στον πόλεμο του Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στα Σκόπια, στους σεισμούς του Αιγαίου, της Αθήνας, της Αλγερίας, της Τουρκίας. Το σύνθημά τους είναι: μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Είναι μια σημαντική προσφορά από την ελληνική ομάδα διάσωσης. Και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις άλλες οργανώσεις. Στηρίζεται και η φιλοσοφία της είναι ο εθελοντισμός. Έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία, η οποία αναγνωρίστηκε από διεθνείς οργανώσεις. Μεγάλες χώρες που δέθηκαν τη βοήθειά τους σε περίοδο που είχαν ανάγκη. Η ελληνική ομάδα διάσωσης λοιπόν στη σημερινή παρέλαση και μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, καθώς και το εθελοντικό σώμα Ελλήνων πυροσβεστών και αναδασωτών Θεσσαλονίκης, η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης, και θα ακολουθήσουν ο Σύλλογος Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων, το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών, η Λέσχη Εφέδρων Δυνάμεων, η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων, η οργάνωση ΑΧΕΠΑ και η ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Και εδώ βλέπουμε τα στελέχη της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η μπάντα του Δήμου πιάνει εμβατήρια για τη σημερινή ιστορική ημέρα, με επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Είναι η μέρα μνήμης και παραδειγματισμού για την ενότητα του ελληνικού λαού. Εκφράζουμε την ευχή, αφού όλοι παραδειγματιστούμε από το ενωτικό πνεύμα και την εθνική υπερηφάνεια των προγόνων μας, να αξιοποιήσουμε τα μηνύματα των καιρών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να προσβλέπουμε με αισιοδοξία σε ένα καλύτερο αύριο. Οκτωβρίου 1940, επέτειος εορτασμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κάρολου Παπούλια. Ο ελληνικός στρατός το 1940 απέδειξε ότι η δύναμη δεν παίζει κανένα ρόλο, η αριθμητική δύναμη εννοώ, αλλά η δύναμη της ψυχής και η δύναμη να αγωνίζεσαι για το δίκαιο της πατρίδος σου. Έτσι λοιπόν, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 έδωσε στη χώρα μας τη θέση που της αρμόζει
ανάμεσα στα έθνη που πολέμησαν για τα ιδανικά της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απέναντι στην λέλαπα του ναζισμού και του φασισμού. Ο Σύλλογος Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων που συμμετέχει στη σημερινή παρέλαση με τα τζιπ τον προηγούμενο χρόνο και οι εθελοντές με τις εξαρτήσεις στους χιονοδρόμους του Συλλόγου Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τιμούμε όλους τους γνωστούς και άγνωστους που πολέμησαν και προσέφεραν το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής, υπηρετώντας ένα υψηλό και ευγενές ιδεώδες την υπεράσπιση της ελευθερίας και την τιμή της πατρίδος. Τιμούμε τους ήρωες που η αγάπη τους για την πατρίδα και η επιθυμία τους για την ελευθερία τους οδήγησε σε ενέργειες και πράξεις πάνω από τα ανθρώπινα όρια και τους ανέδειξε σε άξιους συνεχιστές των ηρώων προγόνων μας. Είναι ημέρες μνήμης και τιμής και είναι υποχρέωση και ευθύνη δική μας των μεγαλύτερων να διαθέσουμε λίγο χρόνο να διδάξουμε στα παιδιά μας την νεότερη γενιά για το καθήκον που έχουμε όλοι ως πολίτες απέναντι στην πατρίδα. Την τιμή που οφείλουμε προς αυτούς που συνειδητά προσέφεραν τη ζωή τους στην πατρίδα. Η πράξη τους περικλείει ένα μεγαλείο ψυχής και δεν υπήρξε αποτέλεσμα στιγμιαίου ενθουσιασμού ή περιφρόνησης προς τον θάνατο, αλλά συνειδητοποιημένη στάση ζωής. Μια ζωής η οποία διέπεται από τις αρχές και τα πιστεύω του καλού ανθρώπου. Να διδάξουμε σε όλους τα πρότυπα που στηρίζονται στην ηθική, την αγάπη για την πατρίδα, την ανιδιοτέλεια, την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την τιμή, την νομιμοφροσύνη, τη φιλοπατρία, την αυταπάρνηση και την ευσέβεια, ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας ως έθνος στο δρόμο που χάραξαν οι πρόγονοί μας. Είναι μεγάλες στιγμές για το ελληνικό έθνος, κυρίες και κύριοι, το 1940. Υπάρχουν στην ιστορία των λαών στιγμές καθοριστικές. Είναι οι στιγμές εκείνες της μεγάλης ευθύνης και του ιερού χρέους που αποφασίζουν να ζήσουν ελεύθεροι ή να πεθάνουν. Να πεθάνουν όρθιοι παρά να αφήσουν τον θρασί επιδρομέα να ποδοπατήσει και να βεβηλώσει τα ιερά και τα όσια της πατρίδος. Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων στους δέκτες σας τώρα, μια άλλη ομάδα με κοινωνική προσφορά, προσφέρει πρώτες βοήθειες, απεγκλωβισμούς σε ερείπια, ορεινές διασώσεις, διασώσεις στο υγρό στοιχείο, στη θάλασσα και στα ποτάμια και αντιμετώπιση πάσης πίσως καταστροφών, δασοπυρόσβεσης. Είναι μια οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός της η εθελοντική προσφορά βοήθειας στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση από μαζικές καταστροφές όπως είναι σεισμοί, εκτεταμένες πλημμύρες, θεομηνίες, καθώς και παροχή διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός και εκτός συνόρων. Σαν ομάδα διαχείρισης κρίσεων ανήκει στην πολιτική προστασία. Έχει άμεση συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αθήνα και εκτεταμένη και ειδική συνεργασία με την περιφέρεια στη Βόρεια Ελλάδα.
Η λέσχη εφέδρων ενόπλων δυνάμεων και η λέσχη Ελλήνων καταδρομέων της Θεσσαλονίκης σε άψογους σχηματισμούς, άνδρες εκπαιδευμένοι στις ειδικές δυνάμεις με τη στολή παραλλαγής του Λοκατζή και την ελληνική σημαία. Με συνθήματα μπροστά από την εξέδρα των Επισήμων, άνδρες ειδικά εκπαιδευμένοι. Τα μέλη της Λέσχης Εφεδρών Ενόπλων Δυνάμεων και της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Θεσσαλονίκης μπροστά από την εξέδρα των Επισήμων. Ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της σημερινής παρέλασης με τα πολιτικά τμήματα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη, επέτειο της 26ης Οκτωβρίου 1940. Το πρωινό εκείνης της μέρας, όπως γράφουν οι ιστορικοί αναλυτές, βρήκε όρθια την αδούλωτη ελληνική ψυχή. Μπροστά στην αδίστακτη πρόκληση και την ομοιβία του φασισμού, σύσσωμος ο ελληνικός λαός ξεσηκώθηκε. Είπαν δεν θα προτιμήσουμε τη ζωή από την ελευθερία. Η φράση αυτή του ηρωισμού που είχαν δώσει οι Έλληνες πριν από τη μάχη των Πλατεών φτέρωνε και πάλι στις ψυχές και χαλίβδωνε τις θέλησεις για την νίκη. Η αγάπη στην πατρίδα και η πίστη στο Θεό δημιούργησαν το θαύμα μπροστά στο οποίο υποκλήθηκε τότε όλος ο ελεύθερος κόσμος. Και το θαύμα αυτό δεν το πέτυχαν οι αριθμοί. Το δημιούργησε η ακλόνητη πίστη και ο αγώνα. Το δημιούργησε η ιστορία μας. Μια ιστορία φορτωμένη με δάφνες που οι 300 είναι σύμβολο και οι μαραθώνες, οι σαλαμίνες, τα δερδβενάκια, οι αλαμάνες, η πίνδος αποτελούν αδιάκοπη παράδοση. Έτσι ανεβήκαμε για μια ακόμη φορά στις κορυφογραμμές της νίκης. Το μήνυμα αυτό είναι ανάγκη να ακουστεί και σήμερα δυνατότερο παρά ποτέ σε μικρούς και μεγάλους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι άλλοι επίσημοι από την εξέδρα των Επισήμων παρακολούθησαν το πρώτο μέρος της παρέλασης που κάλυψε η μουσική του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και θα ακολουθήσουν τα μηχανοκίνητα τμήματα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγχαίρει τον υπεύθυνο της παρέλασης των πολιτικών τμήματων. Και θα ακολουθήσουν τα στρατιωτικά μηχανοκίνητα τμήματα με τη μουσική της Ελλάς. Θα έχετε την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσετε τα οπλικά συστήματα που διαθέτει η πατρίδα μας, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Το ενόπλο δυνάμεων με το στρατό ξηράς, το ναυτικό, την πολεμική αεροπορία, το λιμενικό σώμα και στους δέκτες σας η φρεγάτα Σπέτσε που συμμετέχει μαζί με τα δύο πλοία του πολεμικού ναυτικού που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940. Φρεγάτα Σπέτσε που ναυπηγήθηκε στην Ελλάδα, παίρνει μέρος σε διεθνείς αποστολές, σε ερευνητικές δυνάμεις. Και η μουσική του της ελληνικής αστυνομίας κάνει την εμφάνισή της στο βάθος για να καλύψει το δεύτερο μέρος της παρέλασης με τα μηχανοκίνητα τμήματα, γιορτάζοντας πρόσφατα πριν από δύο μέρες την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό και την επέτειο σήμερα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Καλούμεθα όλοι να αποτίσουμε φόρο τιμής στους μαχητές
των νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων του 12-13 και να τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1940 που με απαράμιλη τόλμη, σθένος και αυτοθυσία εναντιώθηκαν στον φασιστικό επεκτατισμό και πολέμησαν για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας. Η μοίρα έχει τάξει τους Έλληνες, που είναι λίγοι, να παλεύουν με τους πολλούς, με πηγαία δύναμη την ελληνική ψυχή, αυτή που μετουσιώνει σε πράξη τη φιλοσοφική σκέψη του Έλληνα, ελεύθερον το εύψυχον, και μητρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων, απάντων τιμιότερων εστίν η πατρίς. Διδάσκοντας ανά τους αιώνες την ιερότητα και το δίκαιο του αγώνα των λαών για ελευθερία. Με τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας δόθηκε μια υπερήφανη αρνητική απάντηση στις επιδιώξεις του φασισμού που σκίαζε τον ήλιο της ελεύθερης Ευρώπης. Η μουσική της Ελληνικής Αστυνομίας στη σημερινή παρέλαση μια γενική άποψη από την παραλιακή λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, κατάμεστη από πολίτες που ήρθαν εδώ για να τιμήσουμε την παρουσία τους τη σημερινή επέτειο. Με εθνική υπερηφάνεια, κυρίες και κύριοι, γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο του όχι. Του όχι που αντέταξε ο λαός μας στις σκοτεινές δυνάμεις του φασισμού και του ναζισμού και δημιούργησε την εποπτεία του 1940-41. Λαμπρό ορόσημο στον τιτάνιο αγώνα των ελεύθερων λαών εναντίον της ναζιστικής βαρβαρότητας. Οι Έλληνες έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να ορθώνουμε το ανάστημά μας και αυτό είναι το μήνυμα πρέπει στους 40 και θα παραμείνει πάντα επίκαιρο για κάθε άνθρωπο και λαό που θέλει να ζει ελεύθερος, που ξέρει να αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του και που θέλει να ορίζει το μέλλον. Μουσική 28 Οκτωβρίου 1940. Σύσσωμος τότε, ο ελληνικός λαός σκληρή και άνηση μάχη αρχικά εναντίον των Ιταλών και αργότερα των Γερμανών εισβολέων, ανέτρεψε τα σχέδιά τους και αναπτέρωσε με επιτυχίες του τις ελπίδες των λαών της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, στους δέκτες σας, τα μηχανοκίνητα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων κάνουν την εμφάνισή τους. Ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα, υποστράτηγος Ιωάννης Κρασάς, επιτελάρχης του Νατοϊκού Στρατηγίου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι οργανωμένο σύμφωνα με τις νατοϊκές προδιαγραφές και διαθέτει στη δομή του ΝΑΤΟ. Έχει τη δυνατότητα διοικήσεως έως 4 μεναρχίες και μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Έχει τη δυνατότητα να τοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης. Στο στρατηγείο συμμετέχουν αξιωματικοί, υπαξιωματικοί από 7 κράτη όπως είναι η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Τουρκία, όλοι μέλη του ΝΑΤΟ. Ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα, υποστράτηγος Ιωάννης Κρασάς, μαζί με το επιτελείο του επιβαίνουν σε οχήματα ενός τετάρτου τόνων Mercedes που κατασκευάζεται από την ελληνική βιομηχανία οχημάτων τη γνωστή Elvo με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Που έχουν το Γενικό Πρόσταγμα και επιτελείς θα πάρουν θέση απέναντι από την εξέδρα των επισκέπτων. Με τα οχήματα
που κατασκευάζονται από την ελληνική βιομηχανία οχημάτων Elvo, είναι εφοδιασμένες όλες οι μονάδες του στρατού μας. Η στρατιωτική παρέλαση με τη φάλαγγα των μηχανοκίνητων τμήματων θα τη δούμε στο βάθος σε λίγο, θα κάνει την εμφάνισή της. Για τη σημερινή επέτειο, που είναι ένα από τα πιο φωτεινά σύμβολα της πίστης του λαού στην ελευθερία. Της πίστης η οποία υπήρξε από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας, το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το μεγαλειώδες πνευματικό και υπαρξιακό οικοδόμημα του ελληνισμού. Ο λαός μας πάντοτε ταύτισε την ύπαρξή του με την ελευθερία. Η ταύτιση αυτή είναι ένα διαρκές προσκλητήριο αγώνα. Σε αυτό το προσκλητήριο ανταποκρίθηκε η γενιά του 40 χωρίς να διστάσει, χωρίς να μετρήσει το κόστος. Και στο βάθος, κυρίες και κύριοι, η φάλαγγα των μηχανοκίνητων τμήματων προηγείται σε άψογους σχηματισμούς η στρατονομία, παρελάβει με οχήματα Mercedes ο διοικητής του λόγου στρατονομίας και ακολουθούν τα δίκυκλα με στρατονόμους σε τριάδες και στο τέλος θα δούμε τα οχήματα Mercedes. Οι στρατονόμοι, έπειτα από μια ειδική εκπαίδευση, τοποθετούνται σε μονάδες στρατονομίας και αποτελούν το όργανο της διοίκησης με το οποίο εξασφαλίζεται η εκτός των στρατοπέδων τάξη, ασφάλεια, πειθαρχία, η άψογη παράσταση του στρατεύματος και ο έλεγχος κυκλοφορίας των στρατιωτικών φαλαγγών και μεμονωμένων οχημάτων. Ο σχηματισμός και οι μοτοσυκλετιστές της στρατονομίας που συμμετέχουν στη σημερινή παρέλαση θερμές εκδηλώσεις από το συγκεντρωμένο πλήθος εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 1940 ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου, εκπροσώπων κομμάτων, του Υπουργού Άμυνας της Κύπρου Κωνσταντίνου Παπακώστα που εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία και άλλοι επίσημοι, ακολουθεί και στους δέκτες σας βλέπετε το μηχανοκίνητο πεζικό με το 507 τάγμα πεζικού επάνω σε ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Mi-113A1 και σε διπλή φάλαγγα δύο λόχοι μηχανικού πεζικού ακολουθούν. Δύο οχήματα, 12 οχήματα μεταφοράς προσωπικού, Mi-113A1 αμερικανικής κατασκευής, εξοπλισμένα με πυροβόλο. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται μέρα και νύχτα για τη μεταφορά τμήματων πεζικού στο πεδίο της μάχης με ασφάλεια και ταχύτητα, ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν καλύτερα την αποστολή τους. Το πυροβόλο που διαθέτουν τα οχήματα του τμήματος μεταφοράς προσωπικού στα πεδία των μαχών, με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, με την άρτια εκπαίδευση, εγγύηση σταθερότητας τόσο εντός όσο και εκτός των σύνορων, ειρηνευτικές αποστολές για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Η διέλευση των μηχανοκινήτων του πεζικού ακολουθεί ο μηχανοκίνητος λόγος υποστήριξης, ο οποίος παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη πυρών που χρειάζονται τα τμήματα πεζικού για την εκπλήρωση της αποστολής. Διαθέτουν ταχυκινησία και μεγάλη ισχύ πυρός, παρελάβουν μπροστά μας μια
πολυβόλο με τέσσερα ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα VVL, τα οποία είναι εξοπλισμένα με πολυβόλα και τέσσερα οχήματα με πολυβόλα βομβίδο. Τα οχήματα VBL γαλλικής προελεύσεως με τον εξοπλισμό που διαθέτουν είναι κατάλογα κατάλληλα για τη συλλογή πληροφοριών. Εντυπωσιακή διέλευση με καμάρι παρακολουθεί οι γείτονες των ενόπλων δυνάμεων, η πολιτική ηγεσία αλλά και το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχουν στη σημερινή παρέλαση. Η 28 Οκτωβρίου 1940 δεν είναι για μας μονάχα μια αφορμή για να νιώσουμε υπερήφανοι για το παρελθόν μας. Είναι πάνω απ' όλα ένα ζωντανό και επίκαιρο αφύπνισης και κινητοποίησης της συλλογικής συνείδησης του λαού μας. Είναι ένα μήνυμα άρνησης του ολοκληρωτισμού, του ρατσισμού και της βίας. Ένα μήνυμα κατάφασης στην ανθρωπιά, στην ελευθερία και τη δημοκρατία, στην ειρήνη και την φιλία των λαών. Αποδέκτες αυτού του μηνύματος είμαστε όλοι οι Έλληνες και κυρίως η νέα γενιά που καλείται και πάλι να πρωταγωνιστήσει. Η νέα γενιά που νιώθει δικαιολογημένα την υπερηφάνεια να ανήκει σε μια πατρίδα που υπήρξε πάντοτε από την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα τόπος γέννησης ιδεών, αξιών, πολιτισμού και ανύψωσης του ανθρώπινου πνεύματος. Τη συνέχιση της απελευθέρωσης του ίδιου του ανθρώπου από τα δεσμά των αίσθητων και τη μετατροπή του σε δημιουργό της πρόοδου. Ο λόγος υποστηρίξεως των ενόπλων δυνάμεων και τα οχήματα VBL που συμμετέχουν στη σημερινή παρέλαση είναι ένα ελαφρύ αμφίβιο και προσφέρει ικανοτική βλητική προστασία. Μπορεί να μεταφερθεί με αεροσκάφη και ελικόπτερα, φέρει πυροβόλο και όπλα. Τα οχήματα χρησιμοποιήθηκαν από τον ελληνικό στρατό με άριστα αποτελέσματα στις ειρηνευτικές αποστολές στην Αλβανία, το Κωσυφοπαίδιο και το Αφγανιστάν. Στη συνέχεια περνούν μπροστά μας τα αντιαρματικά κορνέτ, τα οποία είναι ρωσικής κατασκευής και προέλευσης και φέρονται πάνω σε οχήματα Hammer. Μπορούν να προσβάλλουν στόχους σε απόσταση 100 έως 5.500 μέτρων την ημέρα και σε απόσταση μέχρι 3.500 μέτρα τη νύχτα. Ακολουθεί μια δημιουργία αντιαρματικών τόου που φέρονται επί ελπιστριοφόρων οχημάτων Mi 901 ITV και είναι δυνατόν να κινηθούν σε ανώμαλο έδαφος. Το αντιαρματικό τόου αμερικανικής κατασκευής πυροδοτεί τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο με τη δυνατότητα καταστροφής αρμάτων σε απόσταση 3.800 μέτρων. Θα ακολουθήσει το μηχανοκίνητο τμήμα του λόγου υποστηρίξεων και η δημιουργία όλμων 4,2 ιντσών σε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς όλμων Mi 106 αμερικανικής προελεύσεως. Οι όλμοι αποτελούν το πυροβολικό των μονάδων πεζικού. Μετακινούνται γρήγορα, τάσσονται άμεσα και μπορούν να προσβάλλουν στόχους μέσα σε 2 λεπτά με τη μέθοδο ταχείας τάξης της δημιουργίας μέχρι την απόσταση των 5.500 μέτρων. Και πάνω σε ένα σύγχρονο άλμα Ρέοπαρτ 2 Hell γερμανικής κατασκευής κυματίζει υπερήφανα στο χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της 23ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας με σημεοφόρο αξιωματικό των τεθωρακισμένων.
Θα ακολουθήσουν σε διπλή φάλαγγα δύο ύλες αρμάτων. Τα άρματα είναι ταχυκίνητα, ευέλικτα και έχουν μεγάλη δύναμη κρούσης. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων χαιρετά τη σημαία της 23ης τυφλακισμένης ταξιαρχίας. Λέγαμε λοιπόν ότι σε διπλή φάλαγγα ενώπιον Προέδρου της Δημοκρατίας περνούν δύο ύλες αρμάτων. Τα άρματα είναι ταχυκίνητα, ευέλικτα, έχουν μεγάλη δύναμη κρούσης, μάχονται πάντα στην πρώτη γραμμή, στη συνεργασία με το μηχανοκίνητο πεζικό. Προηγείται ο διοικητής και το επιτελείο της επιλαρχίας αρμάτων και θα ακολουθήσουν δύο ύλες αρμάτων. Την πρώτη ύλη την αποτελούν τα νέα άρματα Leopard 2 Hell, τα οποία αποτελούν και το απόκτημα του ελληνικού στρατού. Το άρμα μάχης Leopard 2 Hell είναι τρίτης γενιάς, αποτελεί την πλέον σύγχρονη διαμόρφωση άρματος Leopard 2 διεθνώς, εξοπλισμένο με σύγχρονο σύστημα ελέγχου πυρός, το οποίο έχει τη δυνατότητα να βάλει αποτελεσματικά εν κινήσει υπολογίσματα συγχρόνως τις χερικές μεταβολές με τους αισθητήρες ανέμου, διαθέτει μετρητή αποστάσεων λέιζερ, ο οποίος εγκλωβίζει στόχους μέχρι και 10 χιλιόμετρα και πυροβόλο λίου σωλήνα 120 χιλιοστών και διατριτική ικανότητα που διαπερνά όλες τις γνωστές θωρακίσεις και πλήττει αποτελεσματικά στόχους μέχρι και 6 χιλιόμετρα. Το πλήρωμα είναι 4 ατόμων, η αυτονομία τα 500 χιλιόμετρα, η αναρχητική ικανότητα 60% και η πλάγια κλίση 30%. Ακολουθεί η δεύτερη ύλη αρμάτων με τα άρματα τύπου Leopard 1α5, τα οποία είναι γερμανικής κατασκευής, αποτελούν μία από τις πιο εξελιγμένες μορφές αρμάτων της σειράς Leopard, έχουν πυροβόλο 105 χιλιοστών και είναι τελευταίας γενιάς με θερμικό περισκόπιο, το οποίο είναι όργανο σκοπεύσεως τελευταίας γενιάς, έχει τη δυνατότητα παρατήρησης και σκόπευσης ημέρα και νύχτα, ανεξάρτητα από καιρικές και λοιπές συνθήκες ορατότητας όπως είναι η ομίχλη, το χιόνι, ο καπνός, αναγνωρίζουν το στόχο από την εκπομπή θερμική εκπομπή, την ακτινοβολία και το σύστημα με το οποίο δεν επηρεάζεται, δεν επηρεάζεται ο σκοπευτής από τις λάμψεις των εκρήξεων κατά τη μάχη και πλήττει αποτελεσματικά στόχους μέχρι και 4 χιλιόμετρα. Το άρμα έχει αυτονομία 600 χιλιόμετρων. Οι σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, των οπλικών συστημάτων, οι νέες αντιλήψεις για την οργάνωση και το δόγμα ενός σύγχρονου στρατού που θα μπορεί να προασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα όταν και όπου απαιτηθεί, μαζί με τη ρευστότητα των τακτικών καταστάσεων που παρουσιάζονται στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων, καθιερώνουν το όπλο των τεθωρακισμένων σαν το στοιχείο εκείνο που θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στο πεδίο της μάχης. Η φάλαγγα των τεθωρακισμένων θα κλείσουν τα δύο άρματα περισυλλογής Leopard Standard γερμανικής κατασκευής με υποδύναμη 830 ύπους και ικανότητα να πιέζουν οχήματα βάρους μέχρι και 60 τόνους. Θέλω, Δημήτρη, να μου λες ακολουθεί το πυροβολικό, ο βασικός συντελεστής επιτυχίας σε οποιαδήποτε πολεμική αναμέτρηση με τα μαζικά και εύστοχα πυρά, προσαρμόζοντας τα σε ελάχιστο χρόνο, σε οποιοδήποτε στόχο και ραυνοβολεί τον αντίπαλο, υποστηρίζοντας τα μαχόμενα στην πρώτη γραμμή, τμήματα πεζικού και αρμάτων. Προσβάλλει επίσης τις εχθρικές δυνάμεις σε βάθος. Προηγείται ο διοικητής και το επιτελείο της μοίρας αυτοκινούμενου πυροβολικού και ακολουθούν
δύο ερπιστριοφόρα οχήματα που χρησιμοποιούνται ως κέντρα διεύθυνσης των πυρών και μία πυροβολαρχία αυτοκινούμενου μέσου πυροβολικού με 6 αυτοκινούμενα πυροβόλα των 155 χιλιοστών. Θα ακολουθήσει η πυροβολαρχία των Πάντσερ. Καμαρώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα στρατευμένα παιδιά της πατρίδος. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που επιβαίνουν πάνω στα εθωρακισμένα οχήματα Leopard Standard. Ακολουθεί μια πυροβολαρχία Panzer με τον διοικητή και τα δύο κέντρα διεύθυνσης πυρός της πυροβολαρχίας πάνω σε ερπιστριοφόρα οχήματα Mi-577 και ακολουθούν τα πυροβόλα Panzer που εντάχθηκαν στο ελληνικό στρατό από το Μάιο του 2003. Είναι γερμανικής κατασκευής και προέλευσης και απεικονίζουν ό,τι πιο σύγχρονο έχει να παρουσιάσει σήμερα η τεχνολογία. Έχουν δυνατότητα να καλύψουν όλες τις σύγχρονες στρατιωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται για ένα επόμενης γενιάς σύστημα πυροβολικού μάχης. Υπηρετείται από ολιγομελές πλήρωμα και παρέχει τεράστιες δυνατότητες υποστήριξης με πυρά πυροβολικού των εμπρός διοικήσεων. Είναι εξοπλισμένο με το σύστημα πλοήγησης το γνωστό GPS. Και στους δέκτες σας, η πυροβολαρχία πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων, γνωστή ως MLRS. Προηγούνται δύο κέντρα διεύθυνσης πυρός και ακολουθούν οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων MLRS σε ισάριθμα επιστριοφόρα οχήματα και τροχοφόρα μεταφοράς πυρομαχικών. Οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων είναι αμερικανικής προέλευσης και αποτελούν το πλέον ισχυρό σύστημα πυροβολικού στον κόσμο. Ταχύ, εύστοχο και αξιόπιστο. Κάθε εκτοξευτής φέρει μέχρι 12 συμβατικούς πυράβλους ή δύο βελτιωμένους τύπου Atacans. Ο χρόνος ρηπής και των 12 πυράβλων φτάνει μόλις το 1 λεπτό. Ο πύραυλος Atacans είναι ένα συμβατικό πυρομαχικό πυροβολικό εδάφους που προσβάλλει στόχους ζωτικής σημασίας, είναι αποτελεσματικός εναντίον ελαφριάς θωράκισης στόχων όπως είναι οι σταθμοί διοίκησης, εγκαταστάσεις επικοινωνιών, αντιεροπορικά όπλα, θέσεις ραντάρ και μεγάλες συγκεντρώσεις προσωπικού. Ακολούθησαν οι πυροβολαρχίες με 4 οχήματα Hammer, με πυροβόλα PAC των 105 χιλιοστών και το αντιεροπορικό, μια πυροβολαρχία του συστήματος κατευθυνόμενου βλήματος Stinger, επί οχήματος Hammer, είναι όπλο γερμανικής κατασκευής, μπορεί να προσβάλλει στόχο σε απόσταση 5.500 μέτρων, διακρίνεται για την προσβολή με αξιοπιστή πολλαπλών στόχων, την υψηλή ευκινησία του και το μικρό χρόνο αντίδρασης. Και στους δέκτες σας, η φάλαγγα του αντιεροπορικού πυροβολικού με την πυροβολαρχία του TOR Mi-1. Είναι ρωσικής κατασκευής και προέλευσης. Τα πρώτα του στοιχεία παρελήφθησαν από τη χώρα μας το Σεπτέμβριο του 1999. Έχουν τη δυνατότητα να προσβάλλουν επιτυχώς όλα τα είδη των σύγχρονων αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Διαθέτει ραντάρ ανίχνευσης και για αποκάλυψη στόχων στα 25 χιλιόμετρα και ραντάρ εγκλωβισμού για εγκλωβισμό και πυροδότηση μέχρι και 12 χιλιόμετρα. Το σύστημα διαθέτει και οπτική κάμερα εγκλωβισμού και συσκευή στόχων IF.
ακόμα σύστημα. Το Τόρμι 1 χαρακτηρίζεται σαν ένα από τα καλύτερα αντιεροπορικά συστήματα μικρού βεληνικού στον κόσμο αυτή τη στιγμή και συμπληρώνει την αντιεροπορική ομπρέλα της πατρίδος. Και τώρα το μηχανικό, που με την εκτέλεση των κατασκευών, την άρση των εμποδίων και τη δημιουργία των καταστροφών και κολλημάτων από τη μία πλευρά, συμβάλλει στην αύξηση της αμυντικής ισχύως και της ευκινησίας των φίλιων δυνάμεων και από την άλλη περιορίζει τις δραστηριότητες του αντιπάλου. Περνούν οι ναρκαλιευτές, οι οποίοι έχουν ως αποστολή τον εντοπισμό και την διάσπαση των ναρκοπεδίων, ώστε να μπορούν να περνούν μέσα από αυτά με ασφάλεια τμήματα πεζικού και αρμάτων. Και τώρα οι διαβιβάσεις, τα νεύρα του στρατού μας, οι σύγχρονοι απόγονοι του Ερμή και του αποκαθιστούν όλες τις μορφές επικοινωνιών από τη μία άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη. Ο διοικητής και δύο οχήματα ομάδων επαφής, τα ειδικά συστήματα επικοινωνίας, το κινητό τερματικό Mobile Communication Terminal, εγκατεστημένο πάνω σε ένα όχημα Mercedes, είναι αυτόνομο, ευέλικτο, επικοινωνιακό. Και μπροστά στους δέκτες σας, η δημιουργία πυρηνικής, βιολογικής και χημικής άμυνας του ειδικού διακλαδικού λόγου. Πρόκειται για ένα νέο τμήμα με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας γενιάς για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιασδήποτε σχετικής απειλής. Και η ομάδα ραδιολογικής ανίχνευσης με αντλίες μέτρησης ραδιολογικής επιβάρησης του αέρα. Ομάδα χημικής βιολογικής ανίχνευσης. Το προσωπικό είναι εξοπλισμένο με ειδικές στολές και συσκευές που παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Και ακολουθεί το υγειονομικό σώμα που παρελάβει με αντιπροσωπευτικό τμήμα για να υποδηλώσει με την παρουσία του το τεράστιο έργο που προσφέρει στον τομέα της περίθαλψης των απολειών στη μάχη και των ασθενών με ταχεία περισυλλογή, διακομιδή και νοσηλεία στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Οχήματα με νοσηλευτικό προσωπικό, φοριοφόρα, ασθενοφόρα για μεταφορά τραυματιών και το κινητό χειρουργείο όπου χειρουργούνται τα περιστατικά κάτω από συνθήκες εκστρατείας. Το υγειονομικό, κυρίες και κύριοι, θα έπαιξε σημαντικό ρόλο και την εποχή του 1940 με λιγότερα μέσα αλλά με αυταπάρνηση στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδος. Χάθηκαν πολλές ζωές, αλλά σώθηκαν και πολλές ζωές στα βουνά της Αλβανίας σε εκείνες τις μάχες, τις δύσκολες, κάτω από τις άγριες καιρικές συνθήκες. Οι άνδρες του υγειονομικού μαζί με τις αδελφές νοσοκόμες και ορφού σταυρού. Και πάνω από το χώρο της παρέλασης, σχηματισμός με τα F-16 της πολεμικής αεροπορίας, στρέφουν τα βλέμματά τους οι πολίτες στον ουρανό να καμαρώσουν τα ατσαλίνια φτερά της πατρίδος, την ομπρέλα από αέρας προστασία της πολεμικής μας αεροπορίας. Νύχτα μέρα, κάθε λεπτό διασφαλίζει τα σύνορά μας. Και ακολουθεί το σύστημα Patriot, είναι δοκιμασμένο στο πεδίο της μάχης, έχει υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας και αποτελεί σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο της αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Και ένας άλλος σχηματισμός πολεμικής αεροπορίας πάνω από το χώρο της παρέλασης είναι τα F4. Και τώρα η ελληνική αστυνομία σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς με δίκυκλα και οχήματα. Το έργο της είναι η κατοχήρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης, η προστασία της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, η εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας της χώρας. Είναι μαχητές του εγκλήματος, οι άνθρωποι που μοχθούν μέρα και νύχτα για να κοιμόμαστε σήμερα και ήσυχα.
να δουλεύουμε ασφαλείς. Η ελληνική αστυνομία που σήμερα μετρά τις πληγές της από το τρομοκρατικό χτύπημα χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής από τρομοκράτες με δύο στελέχη της κινδυνεύουν και να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή και άλλα τέσσερα να έχουν ξεφύγει τον κίνδυνο. Από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη λύπη αλλά και τον αποτροπιασμό για την ενέργεια αυτή, όπως και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας για αυτήν την νέα τρομοκρατική επίθεση. Και πάνω από το χώρο της παρέλασης είδαμε τα ελικόπτερα Απάτσι, το νέο απόκτημα των ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχει και φέτος στην παρέλαση. Τα ελικόπτερα Απάτσι είναι αμερικανικής κατασκευής, έχουν ισχύ πυρός και είναι το πρώτο επιθετικό ελικόπτερο στον κόσμο. Και η παρέλαση θα κλείσει με τα μηχανοκίνητα και το πυροσβεστικό σώμα που έχει αποστολή την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους από κινδύνους θεομηνιών. Κύριο έργο του η κατάσβεση των πυρκαγιών, αλλά και η αντιμετώπιση θεομηνιών, πλημμύρες, σεισμοί. Και τα ελικόπτερα στους δέκτες σας του πολεμικού ναυτικού Σικόρσκι και Αγκούστα Μπέλ ΑΒ 212, συγγνώμη. Και συνεχίζουμε με το πυροσβεστικό σώμα που παρέχει βοήθεια στους ανθρώπους που κινδυνεύουν, προλαμβάνει, προστατεύει και σώζει. Είναι τα υδροφόρα οχήματα και τα ελικόπτερα μεταφοράς του ενόπλων δυνάμεων του στρατού Ξηράς, είναι τα γνωστά Σινούκ που συμμετέχουν στο φετινό εορτασμό. Τα μηχανοκίνητα και τα αυτοκίνητα του πυροσβεστικού σώματος. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η παρέλαση με τα μηχανοκίνητα και τη μουσική της ελληνικής αστυνομίας που θα αποχωρήσει και τη θέση της θα πάρει σε λίγο η μουσική του τρίτου σώματος στρατού που θα καλύψει την παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων. Ελικόπτερα Σικόρσκι και Αγκούστα Μπέλ του πολεμικού ναυτικού που συμμετέχουν στο φετινό εορτασμό. Ελικόπτερα που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αλλά προσφέρουν ταυτόχρονα και τεράστιο κοινωνικό έργο με τη μεταφορά ατόμων που έχουν ανάγκη από νησιωτικές περιοχές. Και στη σημερινή παρέλαση, κυρίες και κύριοι, διαπιστώνεται η άρτια εκπαίδευση, το υψηλό φρόνημα, ο εξυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων και η συναδέρφωση λαού και στρατού. Είναι και τα εχέγγυα για την διασφάλιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Ο ελληνικός λαός περιβάλλει με εμπιστοσύνη και στοργή και τιμά το έργο που επιτελούν οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Αποτείουμε σήμερα χώρο τιμής στους νεκρούς και αγωνιστές του έπους του 1940-41 και της εθνικής μας αντίστασης. Στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η θυσία τους θα μας εμπνέει και θα μας κατευθύνει στην πορεία τους. Από την εξέδρα των επισήμων και ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναργισμού Γιώργος Καρατζαφέρης, κ. Σαβραμόπουλος, κυρία Μπακογιάννη, κ. Σαμαράς, κ. Παπακώστας, κυρία Ράπτη, κυρία Ράπουγλου και οι άλλοι βουλευτές που βρίσκονται στην εξέδρα των επισήμων και καμάρωσαν τόσο τα μαθητικά νιάτα όσο και τα στρατευμένα παιδιά της πατρίδος, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Με εθνική υπερηφάνεια γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο του ιστορικού όχι, του όχι που αντέταξε ο λαός μας στις σκοτεινές δυνάμεις του φασισμού και του ναζισμού και δημιούργησε την εποπτεία του 1940.
οι Έλληνες έδειξαν ότι για μια ακόμη φορά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ότι ξέρουν να αγωνίζονται και να θυσιάζονται αν χρειαστεί για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. Παγκόσμια υπήρξε η αναγνώριση της μεγάλης συμβολής της πατρίδος μας στην ήχη των σημάτων και τη συντριβή του άξονα. Αιώνια τιμή και δόξα θα συνοδεύει πάντοτε τους συντελεστές της εποπιές του 40 για τις λαμπρές σελίδες δόξης που έγραψαν. Η σημερινή επέτειος, εκτός από ημέρα χαράς και εθνικής υπερηφάνειας, πρέπει να είναι και μέρα περισυλλογής. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η μαρτυρική Κύπρος βρίσκεται υπό την κατοχή του Ατύλλα. Ο αγώνας της είναι δικός μας αγώνας και θα της συμπαρασταθούμε μέχρι την επίτευξη μιας δίκης και μόνιμης λύσης. Οι απειλές στο Αιγαίο συνεχίζονται. Αγρυπνούμε, προειδοποιούμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε τα όσα κατοχυρώθηκαν διεθνώς. Η ομοψυχία του λαού μας και η αδελφοσύνη του με τις ένοπλες δυνάμεις εδραιώνει την πίστη και βεβαιότητα για την ειρηνική πορεία και πρόοδο της χώρας μας, αποτελεί εγγύηση για την ακεραιότητά της και είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας ανατροπής κάθε απειλής. Η φρεγάτα Σπέτσε, που κατέπλευσε μαζί με δύο άλλα πλοία του πολεμικού ναυτικού για να πάρει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις, πλέει στα νερά του Θερμαϊκού μαζί με τα στελέχη της που ήρθαν για να παρελάσουν. Στελέχη του πολεμικού ναυτικού που θα δούμε σε λίγο με τα πεζοπόρα τμήματα. Καθώς ακούτε τη μουσική του τρίτου σώματος στρατού, την μπάντα, να πεανίζει εμβατήρια και σε λίγο η θέση της απέναντι από την εξέδρα των επισήμων. Το έπος του 40, η εθνική μας αντίσταση και το πάθος του λαού μας για μια ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα ας εμπνέουν και ας κατευθύνουν την πορεία και για τις νεότερες γενιές. Τις μέρες αυτές μας φέρνουν στη μνήμη τους ηρωικούς αγώνες του έθνους και καταξιώνουν τον πατριωτισμό και την αυτοθυσία των Ελλήνων. Τα ελληνικά νιάτα συμμετείχαν με ενθουσιασμό και υψηλό πατριωτικό φρόνημα στη σημερινή παρέλαση. Είδαμε νέους ανθρώπους να είναι από νωρίς το πρωί εκεί το φόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης για να καμαρώσουν και να χειροκροτήσουν τη μαθητική νεολαία και τα στρατευμένα παιδιά της πατρίδος. Κυρίες και κύριοι, σε απευθείας μετάδοση και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο από την ΕΡΤ, παρακολουθείτε την παρέλαση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια,